Πάμε σε εκείνη την άλλη την γειτονιά του πολιτισμού. Νίκος Ψεράς και Μαρίνα Ασλάνογλου πρόκειται να παρουσιάσουν στο κινηματοθέατρο Αστόρια την παράσταση «Σκηνές από ένα γάμο». Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Ψερά που είναι κοντά μας ήδη και μας ακούει. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε καλά. Εδώ φεύγει και η σκόνη. Νομίζω καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την ατμόσφαιρα και με τη διάθεσή μας η οποία φτιάχνει, κύριε Ψερά. Το εύχομαι γιατί ο πρόλογος που κάνατε είναι για να πέφτει η διάθεσή μας κάτω του μηδενός. Έτσι. Πραγματικά ο κόσμος όλος ο πλανήτης είναι σε μια αδιανόητη αναταραχή και βλέπετε ότι και η γη ακολουθεί την ενέργεια των ανθρώπων. Ό,τι κάνουμε εμείς το προκαλούμε. Από μόνο του δεν γίνεται τίποτα όσο φαίνεται. Οι δικές μας οι προκλήσεις προκαλούν διάφορα άλλα και τα καταγράφουμε. Ναι, αλλάζει ο κόσμος μας, ξέρετε, το βλέπουμε από παντού και αλλάζει έτσι λίγο βία. Να δούμε πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Πόσο σας προβληματίζει ή πόσο σας φοβίζει, μιας και ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα μας? Πολύ. Να σας πω ότι εγώ την προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν οικογενειακό στην Κωνσταντινούπολη και έχοντας διαβάσει ότι περιμένουν 8,5 ρίχτερ σεισμό, έτρεμα κάθε μέρα. Αλλά σε αυτά τα φαινόμενα, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εκεί μετακινούνται οι πλάκες και δυστυχώς υπάρχουν φοβερές απώλειες. Αλλά ο θυμός που υπάρχει στον κόσμο με προβληματίζει πολύ. Και όχι τόσο για μένα, για το πού θα μεγαλώσει ο γιος μου. Για το πού, σε ποιο πλανήτη θα ζήσει. Τι νερό θα πιει, τι φαγητό θα φάει. Και ποια είναι τα ερεθίσματα τα οποία θα πάρει η κυρία Ψαρά και πώς αυτά τα ερεθίσματα στη συνέχεια πάνω στο παιδί θα μετωσιωθούν, θα γίνουν διαφορετικά και πώς θα υπάρξει η αντίδραση. Καθημερινά ακούμε αυτά τα οποία ακούμε για τη βία μέσα στα σχολεία, για τις ανθρωποκτονίες, για τις γυναικοκτονίες. Εκεί πάλι ο Αγίου Εναργύρου χθες, ο άλλος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή. Ξέρετε, οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι σε λιγκιώδη ταχύτητα. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι τα παιδιά. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να προστατεύουμε από τις οθόνες. Έχουν αδιανόητα εύκολα πρόσβαση σε πολύ άγρια πράγματα. Σωστά. Και θέλουν μια προστασία. Το πρωί που τον πήγα σχολείο, εγώ το γιο μου, επιστρέφοντας άκουγα ραδιόφωνο και άκουσα ότι εξελίσσονται τεχνητή νοημοσύνη. Με ένα κίνδυνο 10 με 20% η τεχνική νοημοσύνη, τα ρομπότ δηλαδή που φτιάχνουν, να επιτεθούν κάποια στιγμή στο ανθρώπινο είδος. Αλλά λέει είναι λίγο μικρό, λέει, το ποσοστό, οπότε συνεχίζουμε. Mm. Έχω μείνει άφωνος από το πρωί ακούγοντας αυτό. Mm. Δηλαδή, τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε, τα ρομπότ να επιτίθενται, υπάρχει κίνδυνος και να ρωτιόμαστε. Για να έρθουμε στην τέχνη. Έτσι, από οικομηνική πραγματικότητα τα μεταφέρουμε όλα αυτά σε μια πραγματικότητα κυριολεκτικά, real time, to the point όπως λέμε. Ακριβώς. Με όλα τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Συμπτωματικά απλά το αναφέρω μιας που το είπαμε πριν από 51 χρόνια. Σήμερα και αυτή την ώρα που τα λέμε όλα αυτά, κύριε Ψαρά, έγινε και η πρώτη συνομιλία μέσω κινητού τηλεφώνου. Έτσι συμπτωματικά να το αναφέρω. Πριν από 51 χρόνια. Αδιανόητο. Και εμείς έχουμε κινητά τηλέφωνα πια, λες και είναι προέκθεση του χεριού μας. Έτσι ακριβώς και δεν μπορούμε να ζήσουμε εκτός από αυτά. Σκηνές από ένα γάμο, νομίζω ότι όλα περιλαμβάνονται από ένα γάμο, πριν από 51 χρόνια επίσης γράφτηκε. Α, αυτό βλέπετε, το κείμενο. Μαζί με το κινητό. Είδατε με πόσες συμπτώσεις σήμερα προχωράμε. Ναι, πολλές φορές ξέρετε η τέχνη αντιγράφει τη ζωή και η ζωή τη τέχνη. Μπερδεύονται αυτά τα πράγματα. Σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν. Με μεγάλη χαρά ερχόμαστε στην Κρήτη, μιας και η Μαρίνα είναι κριτικιά και όλο το σώμα της κάτω στο Ηράκλειο έτσι είναι πολύ ένθερμο και μας περιμένει. Πριν από τις τρεις παραστάσεις του Ηρακλείου θα είμαστε δύο βραδιές στα Χανιά. Ο Μπέρκμαν έγραψε αυτό το κείμενο μετά από παραγγελία της σουηδικής τηλεόρασης. Του ζητήσαν 6 επεισόδια για τη σχέση ενός ζευγαριού. Ο ίδιος έκασε και σε 2,5 μήνες δήλωσε ότι χώρεσε η εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής. Και ο ίδιος είχε κάνει πάρα πολλούς γάμους, πάρα πολλά παιδιά, κάποια και εκτός γάμου. Παρακολουθούμε την πορεία λοιπόν αυτού του ζευγαριού. Στην αρχή
έχουμε κάνει εμείς κάτι που υποδεχόμαστε τους θεατές, τους βάζουμε εμείς μέσα, τους κερνάμε κρασί, γιατί έρχονται στην επέτειο των 10 χρόνων μας. Γιορτάζουμε. Mm-hmm. Έτσι υποδεχόμαστε mm-hmm. το κοινό. Και μετά από αυτή τη γιορτή μας ακολουθούν στα επόμενα 10 χρόνια γάμου, που δεν είναι τόσο ρόδινος, που έχει πολύ χιούμορ βέβαια, γελάει πολύ το κοινό, γιατί αναγνωρίζει πολλά δικά του πράγματα μέσα σε αυτά που λέγονται, και έχει ως γίνεται μια φοβερή έκρηξη από μεριάς του Γιώχαν, που υποδίωμαι εγώ, γνωρίζει μια κατά πολύ νεότερη του, την ερωτεύεται σφόδρα και τεινάζει το γάμο στον αέρα. Και τους παρακολουθούμε. Αυτό θα ήταν πολύ απλό αν γινόταν μόνο αυτό. Το θέμα αυτού τους δύο είναι ότι αγαπιούνται βαθιά. Για να καταλάβει, η τελευταία σκηνή του έργου είναι τη βραδιά που θα γιορτάζανε τα 20 χρόνια γάμου. Mm. Έχουν παντρευτεί και οι δύο, έχουν κάνει άλλες οικογένειες. Το σκάνε σαν παράνομο ζευγαράκι και βρίσκονται στο παλιό τους εξοχικό. Και νομίζω ότι σε αυτή τη σκηνή υπόνονται πράγματα τα οποία θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη των θεατών μας. Θέλετε να μου πείτε, και με τη βοήθεια της κυρίας Έλενας Καρακούλη που κάνει την σκηνοθεσία, που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, ότι κύριε Ψαρά μου περνάτε μηνύματα δεύτερη σκέψη για το πώς μπορώ να σώσω το γάμο μου. Δεν είναι ανάγκη να φτάσω σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάντα και οι δεύτερες με σκέψεις. Αυτό νομίζω μου λέτε. Αυτό σας λέω και αυτό ισχύει. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουμε γεννηθεί για να ζούμε 2-2 σε αυτή τη ζωή. Πάντα λέει κάποιος, μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε από αυτή τη ζωή και στο ενδιάμεσο ψάχνουμε κάποιον να μας αγαπήσει. Και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό ψάχνουμε. Τι να κάνεις τη χαρά, την ευτυχία, τα πλούτη, αν δεν έχεις κάποιον να τα μοιραστείς. Αν δεν έχεις κάποιον να ονειρευτείς μαζί του. Να συνταξιδέψεις σε αυτή τη ζωή. Η ζωή μας έχει πολλές χαρές, έχει πολλές λύπες. Και στις λύπες κυρίως χρειαζόμαστε ανθρώπους δίπλα μας. Και στις στεναχώριες. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή χαμένη. Ακριβώς. Εμάς συμβαίνει κάτι πρωτότυπο σε αυτή την παράσταση. Εγώ, ξέρετε, είμαι 30 χρόνια ηθοποιός. Ποτέ δεν μου έχει ξανασυμβεί στην ίδια παράσταση να έρχονται θεατές δεύτερη και τρίτη φορά. Και επειδή ακριβώς τους υποδεχόμαστε εμείς και τους βλέπουμε και τους μιλάμε, τους αναγνωρίζουμε. Ξαναήρθατε. Ναι, γιατί. Γιατί μας συγκινήσατε βαθιά, γιατί γελάσαμε, γιατί προβληματιστήκαμε, γιατί περνάτε τόσα πολλά μηνύματα που σίγουρα χάσαμε κάποια και θέλαμε να το ξαναδούμε. Είναι η δεύτερη σκέψη, κύριε Ψαρά, πάντα. Αυτή είναι που μετράει. Η δεύτερη σκέψη, και είναι νομίζω το βασικό, εάν από όλους μας έλειπε η παρορμητικότητα, εάν δεν ξεκινούσαμε με το καλημέρα να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις, αλλά βάζαμε πρώτα το μυαλό μας να δουλέψει, θα ήταν διαφορετική η ζωή του καθενός από εμάς. Βέβαια. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό μόνο. Μία κυρία ξαναήρθε. Και της λέω, ξαναήρθατε. Ναι. Γιατί? Μου λέει, θα σας πω γιατί. Την προηγούμενη φορά που ήρθε, είχα μαλώσει πολύ άσχημα με τον άντρα μου. Και όταν επέστρεψα μετά από την παράσταση, ο άντρας μου κοιμόταν. Και εγώ τον πήρα αγκαλιά. Να σας πω κάτι. Μόνο για αυτή την κυρία αξίζει το ότι ανέβηκε αυτή η παράσταση. Σας μιλάω ειλικρινά. Τίποτα. Να μην γραφόντουσαν καθόλου καλές κριτικές. Να ήταν άδειο το θέατρο και να ερχόταν μόνο αυτός ο άνθρωπος, εμείς το σκοπό μας τον καταφέραμε. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Και από ό,τι διαβάζω στις κριτικές, μιας που αναφερθήκατε σε αυτές, κύριε Ψαρά, υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία με την κυρία έτσι Ασλανούλου. Η Μαρίνα είναι μια συνάδελφος με την οποία δουλεύουμε τρίτη φορά μαζί. Είχαμε κάνει δύο παραστάσεις στο παρελθόν στο Εθνικό. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Είναι από τα πιο κυμπάρικα και καλά παιδιά μέσα σε αυτή τη δουλειά, είναι φοβερά διαθέσιμη και κυρίως ταλαντούχα. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που χαίρεσαι να βρίσκεσαι και επί σκηνής, αλλά και πριν. Εμείς, ξέρετε, κάθε μέρα πριν την παράσταση, 1-2 ώρες βρισκόμαστε για να πούμε τα νέα της ημέρας. Κάτι σημαίνει αυτό. Ναι, είναι βασικό αυτό. Σήμερα φεύγουμε για Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε. Θα πάμε Λάρισα απόψε, αύριο παίζουμε Κοζάνη, Σέρες, Βόλο. Και πάμε με το δικό μου το αμάξι. Δηλαδή ξεκινάμε και το βλέπουμε σαν μια φοβερή εκδρομή. Βεβαίως θα παίξουμε, βεβαίως θα περάσουμε 1-2 ώρες με πάρα πολλές καταστάσεις και δύσκολο κείμενο. Είναι παικτικά για μας, είναι ένα δύσκολο έργο το να σε 2 ώρες επί σκηνής και να πρέπει να γελάσεις, να κλάψεις, να κάνεις χιλιάδες πράγματα υποκριτικά. Και
εκεί ξέρετε έγκαιται το μεγαλείο αυτού του κειμένου, η διαχρονικότητά του, που είναι σαν να γράφτηκε χθες. Γιατί δυστυχώς, ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις και αυτό που ζητάμε από τους συντρόφους μας δεν έχει αλλάξει στο πέρας του χρόνου. Τα ίδια προβλήματα είχαν και το 1973 στη Σουηδία, τα ίδια έχουμε και εμείς σήμερα εδώ. Και το βασικότερο απ' όλα είναι η ειλικρίνεια. Πόσο ειλικρινείς είμαστε με τον σύντροφό μας. Πώς του μιλάμε, που λέμε τα πράγματα που μας προβληματίζουν, που μας αγχώνουν. Γιατί όταν δεν τα λέμε, αυτά γίνονται ένα τεράστιο βουνό, σαν το ψιλορίτι, και πέφτει και μας πλακώνει. Κρατάω όλες αυτές τις κουβέντες. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο με τους συνεργάτες σας. Η Έλενα Καρακούλη έχει κάνει τη μετάφραση, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Και μιλάμε για διασκευή γιατί από ένα υλικό 6 ωρών έπρεπε να κάνουμε μια 2-ωρη παράσταση. Για να μην εξοντώσουμε τους θεατές βασικά και με κάθε επέκταση να εξοντωθούμε κι εμείς. Έχει κάνει την κίνηση η Φέδρα Ισούτου, ο Νίκος Βλασόπουλος έχει κάνει τα φώτα της παράστασης. Έχει κάνει τα σκηνικά η Αλέγεια Παπαγεωργίου και η Βασιλική Σύρμα τα κοστούμια. Και η Λουίς Βάιολετ έχει κάνει τη μουσική. Και βεβαίως στην παράστασή μας, σε φιλική συμμετοχή, σε βίντεο παίζει η υπέροχη, ταλαντούχα και αγαπημένη Καριοφιλιά Καραμπέτη σε μια σκηνή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είπατε 2 μέρες πριν στα Χανιά, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο στο Ηράκλειο, 12 και 13 Απριλίου και η Κυριακή. Ακριβώς. Και η Κυριακή στο Ηράκλειο. Εγώ χαίρομαι γιατί η Κρήτη είναι σχεδόν sold out. Πάνε πολύ καλά η προπόληση. Ξέρετε, είναι μεγάλη χαρά να φτάνεις σε ένα τόπο και να είναι όλα πουλημένα τα εισιτήρια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παίξεις πολύ καλά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να φύγουν αλλιώτικοι από την παράσταση. Εύχομαι έτσι να περάσετε αυτά τα μηνύματα της δεύτερης σκέψης για τη σχέση μέσα σε ένα γάμο σε πάρα πολλούς, γιατί πάρα πολλοί νομίζω ότι το χρειάζονται, κύριε Ψάρα. Ισχύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πρωινές κουβέντες. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας εύχομαι να λέτε μόνο ωραία νέα. Τους ακροατές σας. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Σε εσάς επίσης. Καλημέρα. Γεια σας.